Θέλω να μου πείτε, αν γνωρίζετε το περιστατικό που έγινε με τη συγκεκριμένη εταιρεία και αν γνωρίζετε ότι εκκρεμούν μηνύσεις γονέων, γιατί δηλητηριάστηκαν παιδιά. Μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λαμίας διαμαρτύρονται στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πόλης για τη σύμβαση που έχει συνάψει ο Δήμος με την εταιρεία που έχει κατηγορηθεί για την δηλητηρίαση τουλάχιστον 60 μαθητών τον περασμένο Μάιο. Είπε ο δημοσιογράφος τα... με τον τρόπο που τα παίρνουν και λες όχι ακριβώς τα παίρνουν, αλλά κάτι. Ξέρω εγώ, μου φέρει και φαΐ στο σπίτι να φάω. Το θέμα προκάλεσε σφοδρή αντιπαράθεση του Δημάρχου με την παράταξη της αντιπολίτευσης. Μερικές φορές. Κυριακάκη, σου μιλάω εγώ! Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, με απόφασή του, ζητούσε την αναστολή της σύμβασης σύντησης των παιδιών από τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι εκφράζει την ανησυχία της για την αξιοπιστία της εταιρείας, για την παροχή ποιοτικών γευμάτων και επιθυμεί τη διακοπή της σύμβασης σύντησης. Ο Δήμος μας ενημερώνει ότι δεν μπορεί να βρει τρόπο να διακόψει τη σύμβαση. Και εμένα το παιδί μου μου έχει πει πολλές φορές ότι μαμά, η φίλη μου βρήκε μέσα τρίχες. Μαμά, σήμερα το φαγητό μύριζε άσχημα. Σε παλαιότερες δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Λαμίας διαβεβαίωνε ότι θα υιοθετούσε την απόφαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και θα ανέστειλε τη σύμβαση με την επιχείρηση. Γιατί υπάρχει τέτοια επιμονή, Δήμαρχε, πάνω σε αυτή τη σύμβαση? Γιατί τα παιδιά θέλουν να φάνε και το πιο εύκολο είναι να παγώσουμε τη σύμβαση και να μένουν νηστικά. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλος ανάδοχος, γιατί είναι σύμβαση σε εξέλιξη και όταν εγώ την καταγγείλω μονομερώς, δεν μπορώ να κάνω διαγωνισμό άλλων. Τον περασμένο Μάιο, μετά τα κρούσματα τροφικής δηλητηρίασης σε δημοτικά σχολεία της Λαμίας, ο ΟΠΕΚΑ επέβαλε στην επιχείρηση τριετή αναστολή με συμβάσεις του δημοσίου και πρόστιμο ύψους 330.000 ευρώ. Αυτό που έχουμε κάνει εμείς, έχουμε αυστηροποιήσει τους ελέγχους στο βαθμό και με τις υπηρεσίες που έχει ο Δήμος. Δεν είναι εφέτο ο Δήμος, ούτε έχει υγειονομικές υπηρεσίες. Λίγα 24 ώρα μετά τη δηλητηρίαση των παιδιών και λίγες ώρες πριν γίνει ο έλεγχος της επιχείρησης από τον ΕΦΕΤ, ξέσπασε φωτιά σε τμήμα του εργοστασίου, ενώ η πυροσβεστική κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για εμπρισμό. Από τότε είναι σε εξέλιξη δικαστική έρευνα.